μια εικόνα. Σήμερα υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Μία ήταν πρωτοπόρος, και μία μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Όφη, που έπρεπε να κερδίσει. Από ό,τι είδα εγώ προσωπικά στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιάννης δεν θέλω να μειώσω, ήθελε καθαρά να παίξει για το 0, να πάρει το χ, γιατί ήταν ευχαριστημένος να μας κρατήσει σε μια απόσταση. Από την πλευρά μας, το πρώτο ημίχρονο, αν και κάναμε μια ευκαιρία, δεν ήμασταν αυτοί που είμαστε τα προηγούμενα παιχνίδια. Όμως το δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι είχαμε συνολική υπεροχή με ένα αποθετικό ρόλο του Γιάννη σου, κοιτούσε να παίξει την κόντρα και άντε δεν κατάφερε τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και εμείς είχαμε κάποιες 2-3 ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να πάρουμε το διπλό. Ξέρετε στο ποδόσφαιρο, η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική. Όπως τα προηγούμενα παιχνίδια σκοράραμε με την πρώτη ευκαιρία. Σήμερα δεν τα καταφέραμε και δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως είχαμε δύο καλές ομάδες, όπως είναι ο Γιάννης και ο Όφη, που μπορούν να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Αν και σήμερα ήταν, θα το πω έτσι, δεν ήταν κακή η διαιτησία, αλλά κάποια σφάλματα έκανε που ίσως θα μπορούσαν να κρίνουν το αποτέλεσμα διαφορετικά. Δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες στη διαιτησία, γιατί έχουμε δει χειρότερα σε άλλη εθνική Super League, όπως και χθες. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Όμως, επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Συνεχίζουμε ένα σερί καλών εμφανίσεων, γιατί επαναλαμβάνω παίζαμε σε μια δύσκολη έδρα. Επενδύσαμε ότι πάλι πολύ καλά δουλευμένο στην κόντρα. Και δεν χάσαμε. Και πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσει η ομάδα μέσα από τη Ρόδο. Εμείς συνεχίζουμε, δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Το ότι είμαστε στεναχωρημένοι δείχνει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα. Παναλαμβάνω γιατί υπάρχει κατήφια, το δεν κερδίσαμε. Εν αντιθέσει με τον Ιάβησο που επαναλαμβάνω είναι καλή ομάδα αλλά πανηγύρισε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η διαφορά της φανέλας και αυτή είναι η διαφορά της πίεσης. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Μίχο και σε εμάς δυο άλλους σου καλή συνέχεια, γιατί έχουμε πραγματικά μια δουλεμένη ομάδα και σε εμάς το κεφάλι ψηλά, το πρωτάθλημα είναι μακρύ, θα υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και είμαι σίγουρος ότι με ανάλογες εμφανίσεις, γιατί δεν υπάρχουν τόσο καλές ομάδες στον όμιλο όσο είναι ο Ιάλισσος, πιστεύω ότι θα είμαστε και εμείς αρκετά καλύτερα, θα πάρουμε ψυχολογία και θα μπορέσουμε να κάνουμε τις νίκες εκείνες που πρέπει για να βγούμε στη Β' Εθνική. Όλη αυτή η εκκρεμότητα με τους 6 βαθμούς, τους έχει η ομάδα μέσα στο γήπεδο, δεν τους έχει. Πώς σας επηρεάζει, σας φέρνει μεγαλύτερη πίεση, το σκέφτεστε? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν έχω δει καν την βαθμολογία. Δεν την βλέπω καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω με τον Όφη να κερδίζω κάθε αγωνιστική. Στο τέλος θα δω την βαθμολογία. Τώρα το μείον 6 ή είμαστε μπροστά ή πίσω, θα το δούμε στο τέλος. Εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας, να βάλουμε στη μεγάλη ομάδα, βαριά φανέλα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν τεράστια πίεση σε αυτήν την ομάδα. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον Ιάλισσο, εμείς παίζουμε με πολύ μεγαλύτερη πίεση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ότι είμαστε στον Όφη, ξέρουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, βαριά φανέλα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το πάντα. Σημασία έχει να πάμε στο σπίτι μας, να κοιτάξουμε τα τρίτα και να πούμε ότι κάναμε τα πάντα σήμερα να κερδίσουμε. Τα κάναμε, το κάναμε. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Καλά. Ξέραμε ότι καλύτερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα τέρμι. Θεωρώ πως εκεί μου άφησε ότι εγώ πιστεύω για το πρώτο γκολ θα έπαιρνε το μάτσα, γιατί αυτό το παιχνίδι έτσι είναι. Ξέραμε ότι θα πήγαινε στη δύναμη. Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ξεκουραζόμαστε. Ήταν πάρα ένα θετικό αποτέλεσμα για μας αυτό. Θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Εμείς είμαστε χαρούμενοι να βλέπουμε τον κόσμο μας να μας χειροκροτά και να δείτε περίμενα την κόδηση εδώ και μας βλέπουν. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ στον Όφη γιατί είναι ένα κόσμο για την κατηγορία να βρει τον δρόμο του και δεν είναι όντως μια μεγάλη ομάδα, κακά τα ψέματα.
να πάρει αυτό που το αξίζει. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και ήδη ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Έχετε καμία ερώτηση? Ευχαριστώ.